θα συνομιλήσουμε με τον Θανάση Σιόπουλο, ο οποίος μπορεί να μας πει ως προπονητής του τμήματος CrossFit και έφορος της Άρσης Βαρών του Ερασιτέχνη Άρη, τι ακριβώς συμβαίνει. Θανάση, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα μάλλον, γιατί πέρασαμε τις 12 από τον Λίμπερο. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλά, πολύ καλά. Να, και εμείς μόλις τελειώσαμε τώρα τις πρωινές προπονήσεις. Είναι και η αδυναμία μου εκεί ή όχι, κοιμάται το πρωί? Όχι, αδυναμία σου, ναι, κοιμάται το πρωί. Κοιμάται το πρωί, εντάξει. Το βράδυ προπονείται. Δηλαδή, να αρχίσω το CrossFit, ρε φίλε, γι' αυτό να ξέρω πότε θα έρθω. Ναι. Το βράδυ, το βράδυ. Ναι, ωραία, ναι. Εντάξει, και μετά ποτό σε γνωστό μαγαζί της πόλης. Έτσι. Και μετά την προπόνηση χρειάζεται και ένα ποτάκι, είναι σωστό. Χρειάζεται, ναι, αναπλήρω. Καταρχήν, τι είναι το CrossFit? Τι είναι το CrossFit? Τι είναι το CrossFit, ναι, έχουμε χρόνο. Βεβαίως και έχουμε. Λοιπόν, το CrossFit έχει ξεκινήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησε στην αρχή σαν τρόπος ενδυνάμωσης, αλλά εδώ και πολλά χρόνια πλέον έχει αγωνιστική μορφή. Είναι ένας συνδυασμός όλων των γνωστών τρόπων ενδυνάμωσης, όπως είναι η Άρση Βαρών, που είναι ο μεγάλος παρονομαστής του, η ενόργανη γυμναστική και η κλασική γυμναστική, δηλαδή τρέξιμο, κολύμπι, άλματα κτλ. Τα οποία όλα αυτά εδώ τα παντρεύουμε, τα δένουμε. Σε ελεύθερη μετάβαση το CrossFit σημαίνει διασταύρωση γυμναστικής αθλημάτων. Ναι, CrossFit. Ναι. Και όταν πάμε στην αγωνιστική του μορφή, εκεί βγαίνει ένα συγκεκριμένο ασκησιολόγιο, είτε έχουμε να εκτελέσουμε ένα αριθμό επαναλήψεων, ας πούμε 100 επαναλήψεις, 50 επολέζεται, 50 έλξεις, 1000 μέτρα τρέξιμο, παράδειγμα λέω εγώ, ναι. Στο οποίο έχουμε ένα κριτή από πάνω μας που μας μετράει τις έγκυρες και τις άγκυρες επαναλήψεις, είτε έχουμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε 5 λεπτά για παράδειγμα να εκτελέσουμε όσο δυνατόν πιο πολλές. Εντάξει, υπάρχουν διάφορες μορφές, μην τις αναλύουμε όλες τώρα. Mm-hmm. Αλλά σε μέσες άκρες αυτό είναι το CrossFit. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ που δεν είμαι γυμνασμένος και ναι, θέλω να το συνδυάσω, ναι, να χάσω κιλά, ναι, και να δυναμώσω και μετά. Ναι, αφού, ναι, όμως, ναι, πρέπει να χάσω τα 434 κιλά πρέπει να χάσω. Όχι, αυτό είναι λάθος. Ναι, πάω. Εντάξει, έκανα μια υπερβολή. Έχουμε χάσει κάποια, αλλά τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ, λοιπόν, ότι πρέπει να χάσω μια 24 κιλά για να μπορώ να ασχοληθώ με το CrossFit. Ναι, καταρχήν είναι λάθος αυτό που λες, ότι πρέπει να χάσεις κιλά. Ναι, σωστό. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι, επειδή έτσι να το γνωρίσω τελείως για άλλο λόγο, ναι, είχα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί πάρα πολλοί γυναικολόγοι, το συστήνε σε κυρίες άνω των 60-65 που έχουν μείωση οστικής μάζας, ναι, για να δυναμώσει πάλι η οστική τους μάζα, η αρθρώσεις, τον εσκελετικό τους κτλ. Mm-hmm. Δηλαδή, το CrossFit μπορεί να απευθυνθεί στον οποιοδήποτε δεν του απαγορεύει ο γιατρός του να αθληθεί, mm-hmm, μέχρι τον πλέον επαγγελματία αθλητή. Απλά έχει διακοιμάσει, δηλαδή μπάσκετ είναι άμα θα πάμε στο Ποσειδώνα να παίξουμε, μπάσκετ είναι άμα θα πάμε και στο NBA να παίξουμε. Mm-hmm. Έχει διακοιμάσεις και η έντασή του αυξομειώνεται ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του κάθε αθλούμενου. Δηλαδή μπορεί και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολλά περίπτα κιλά, mm-hmm, δεν μας απασχολεί καθόλου αυτό εδώ. Μπορεί και ένας άνθρωπος που είναι μιας άλφα ηλικίας, 60-70-80 ετών, mm-hmm, ο μεγαλύτερος που έχει έρθει εδώ είναι στα 67. Και ο Βασιλακόπουλος έρχεται δηλαδή, άμα θέλει να κάνει... Ναι, χαλαρά. Έρχεται ο Βασιλακόπουλος. Χαλαρά. Ωραία. Ναι. Μπορεί και ένα παιδί, γιατί ενδείκνυται, υπάρχει και η παιδική του μορφή. Ενδείκνυται για να χάσεις κιλά ή δεν είναι όχι τρόπος... ενδείκνυται, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένος ο πλέον κατάλληλος τρόπος. Σοβαρά. Από αύριο, Χρήστε. Ναι, σοβαρά. Έρχομαι, ρε φίλε. Σοβαρά. Βέβαια, εντάξει, θα πω και το όνομά του, να το κάνω λίγο διαφήμιση. Να το κάνεις, γιατί δεν το κάνεις. Ήταν παλιά στο team και της ΤΑΕ και της ΚΑΕ. Ο Γιώργος ο Γιώργας είναι ο ορθοφυσιολόγος μας, ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Φίλος και αδερφός. Φίλος και αδερφός. Ναι, ναι, τα σχεδόν 7 χρόνια που λειτουργούμε. Ήταν και στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Και είναι ακόμα, είναι ακόμα στον ΠΑΟΚ. Από τους κορυφαίους στον χώρο, ναι. Από τους κορυφαίους στον χώρο, πραγματικά. Στην Ευρώπη, εγώ θα ήθελα να πω. Χωρίς υπερβολή. Ξέρω και προσωπικά το Γιώργο. Ναι, 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 ναι. Mm-hmm. Επιστήμας και παιδί εξαιρετικό, ο οποίος μας βγάζει ανάλογα με τις ανάγκες, γιατί έχουμε παιδιά στο αγωνιστικό τμήμα, έχουμε παιδιά που τώρα έχουν ξεκινήσει, έχουμε παιδιά που είναι σε ένα ανεβασμένο επίπεδο, αλλά όχι αγωνιστικό τμήμα, και μας βγάζει ανάλογο διαιτολόγιο με τους ανάλογους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε, γιατί και αυτό είναι πραγματικά μια επιστήμη. Mm-hmm. Η οποία μπορεί, λέει, να εκτοξεύσει την απόδοσή σου. Εγώ θέλω να μας πεις δύο πραγματάκια για μια πάρα πολύ καλή
προσπάθεια που κάνετε τα τελευταία χρόνια, νομίζω είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που θα το διοργανώσετε. Ναι, είναι τρίτη Lift for Life Games, αν δεν κάνω λάθος λέγεται. Ναι. Και είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός σκοπός, γιατί όλα τα έσοδα από την εκδήλωση αυτή που θα μας πεις πότε θα γίνει και τι ακριβώς θα είναι, θα διατεθούν για τη Λάμψη. Για τα παιδάκια τα οποία δίνουν τη μάχη τους μαζί με τις οικογένειές τους. Για τους γονείς μαζί. Έτσι, μαζί με τις οικογένειές τους. Έχω και έναν συμμαθητή που είναι στην Λάμψη, δίνει τη μάχη του με το παιδάκι του όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια η Λάμψη είναι μια, μια κατάσταση, μια... δεν μπορείς να την πεις εταιρεία φυσικά. Είναι ένας οργανισμός. Ένας οργανισμός, ναι, ένας οργανισμός, ναι. Είναι από αυτά τα πράγματα που τα καλά που μάθαμε από τον αθλητισμό. Θυμάμαι την είχε βάλει ο Λάμπρος σκόρτα στη φανέλα, ναι, πρώτη φορά. Και πραγματικά, είτε μιλάμε για τη Λάμψη, είτε μιλάμε για το χαμόγελο του παιδιού, εμείς πάντα είμαστε ανοιχτοί εδώ ως Λίμπερο και το Λαμπάουτα, βέβαια, και το ΠΑΟΚ 24, όλα τα μέσα του ομίλου, ναι, για να προβάλλουμε. Και θέλω να μας πεις δύο πραγματάκια και πότε θα γίνει αυτή η. Τι λέμε, οι αγώνες. Αγώνες είναι. Έτσι. Αγώνες, όχι, αγώνες, ναι, είναι. Καταρχήν, εντάξει, η Λάμψη είναι για μένα κάποιοι γονείς που ενώνουν τον πόνο τους και τις αγωνίες και τις δυσκολίες τους. Αυτό είναι. Τους οποίους είχα την τύχη λόγω μιας προσωπικής εμπειρίας να τους γνωρίσω το 2015. Διοργανώνουμε, είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που διοργανώνουμε αγώνες CrossFit και άρσης βαρών. Εδώ πέρα λίγο εφόσον μου δίνεται και το βήμα, θα ήθελα να πω ότι τις επόμενες μέρες θα αποστείλουμε και επίσημη πρόταση στο τμήμα άρσης βαρών του ΠΑΟΚ. Και πραγματικά θα θέλαμε να έρθουν τα παιδιά. Εντάξει, άμα δεν θέλουν δεν πειράζει, τους ευχαριστούμε πάλι. Θα θέλαμε να έρθουν τα παιδιά για να δείξουμε και έξω στέφια, να δείξουμε ότι έχουμε πάρα πολλά που καλώς μας χωρίζουν, όμως έχουν και κάποια άλλα που μας ενώνει και ο αθλητισμός μας ενώνει, ναι, και γίνεται για ένα πολύ υγιή σκοπό. Πέρα από τον αγώνα αυτό καθ' αυτό και το σήμα του καθενός και την ιδεολογία, ναι, του καθενός, ναι, ναι, και την ιδέα και της ομάδας. Και την αγάπη που έχει ο καθένας, έτσι, για την ομάδα του και σεβαστά είναι όλα αυτά και τα χώματά του. Από εκεί και πέρα γίνεται ένα event στο οποίο και οι αθλητές και οι προπονητές δίνουν ένα ποσό, συμβολικό, δεν είναι σημασία να πω ποιο. Έχουμε διάφορους χορηγούς και κάποιοι από αυτούς δεν θέλουν καν να ανακοινώσουμε το όνομά τους, που προσφέρουν διάφορα δώρα. Η αξία των δώρων δεν έχει σημασία αν θα είναι 1-2-5 ευρώ ή θα είναι πολύ μεγαλύτερη, τα οποία στο τέλος τα κληρώνουμε με λαχιοφόρο αγορά. Όλα αυτά εδώ τα έσοδα που συγκεντρώνονται, θα έχουμε την τιμή το πρόεδρος του Γενικού Γραμματέας της Λάμψης να είναι, θα δούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ξέρουμε ότι θα πάνε σε καλό σκοπό. Πότε, πότε και πού? Θα γίνει στις 14 και 15 Δεκεμβρίου στο τμήμα CrossFit Άρης Βαρών του ΑΣ Άρης, το οποίο βρίσκεται στη θύρα 2 δίπλα από το BRFC 1914, και ο τελικός θα γίνει στο κολυμβητήριο. Να ευχαριστήσω και τον πάρα πολύ καλό φίλο Κάρο Μανώρη, που είναι υπεύθυνος του κολυμβητικού τμήματος, ο οποίος θα μας βοηθήσει. Ναι, βουνό. Ο οποίος και θα συμμετέχει και θα μας βοηθήσει. Ο τελικός θα γίνει εκεί. Στη βράβευση θα συμμετέχει και ο πρόεδρος ο Λευτέρης Αρβανίτης, ο πρόεδρος του ΑΣ, εκπρόσωπος της Λάμψης εννοείται, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, και όσοι πιστοί προσθέσουν είναι τιμή μας να έρθουν να μας δούνε, να χαρούν μαζί μας. Ωραία. Εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είμαστε δίπλα, βέβαια, και θα πολύ το παρακολουθήσουμε το όλο event και επικοινωνιακά θα το στηρίξουμε. Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι για να γίνεται πρωτοσέλιδο πρέπει να έχουμε φωτογραφίες Αντιγόνης. Διαφορετικά, εσένα τι να σε βάλω, μόνο έτσι θα πουλήσει η εφημερίδα. Δηλαδή, κοίταξε, ναι, είναι ένα μέσο εκβιασμού. Εγώ τις έχω έτοιμες, τις θέλω. Τις έχεις, ωραία, εντάξει. Αλλά θέλω δισέλιδο αφιέρωμα. Δισέλιδο αφιέρωμα και πρωτοσέλιδο με Αντιγόνη. Νομίζω θα καταλάβουν οι πάντες ότι δικαιολογημένα προβάλλουμε. Ναι, ναι, όχι, πρέπει να, και τα νέα παιδιά πέρα από την πλάκα και τα νέα κορίτσια και τα νέα, ναι, τα παλικάρια και όλα. Και είναι καλό να γυμνάζεστε. Που το διοργανώνουμε αυτό είναι γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και για τα παιδιά που θέλουν να εισαχθούν στον χώρο του αγωνιστικού κρόσου και της αγωνιστικής άρσης βαρών, αλλά παράλληλα και επειδή μετά τις γιορτές ξεκινάνε διάφορα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, για όσους θέλουν να τεστάρουν τις δυνατότητές τους, γιατί το κάνουμε πιο πολύ σε στυλ invitation, δηλαδή καλούμε πιο πολύ κόσμο, που έχει ένα συγκεκριμένο ανταγωνιστικό επίπεδο, έχουμε διάφορες κατηγορίες και αρκετά ανταγωνιστικές και, και μεσαίες αλλά και χαμηλές κατηγορίες, για να μπορέσουν να συμμετέχουν όλοι, είτε θέλουν
σιγά σιγά να κάνουν την εισαγωγή τους στον αγωνιστικό χώρο, είτε νιώσουν ότι θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Επομένως είναι ένα πάρα πολύ καλό τεστ πώς δίνουν τα φιλικά οι ομάδες, ένα πάρα πολύ καλό τεστ για να δούμε σε τι δυνατότητες αθλητικά είμαστε. Μάλιστα. Ωραία. Θανάση, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ναι.